ορίστε το πρωτοσυλλιάκι. Ευχαριστώ πολύ, γιατί εντάξει, θέλεις πάντα το δοκιμάσω, αλλά... Για πες. Καλά, ε. Lady Gaga. Τι έγινε? Γιατί πάει έτσι? Πρώτη φορά στη ζωή μου φοράω σνίκερ. Μη χειρότερα. Θα σκοτωθώ. Δεν έχεις σκοτωθεί με τα τακούνια και θα σκοτωθείς με τα σνίκερ. Αυτό μόνο εσύ θα μπορούσες να το κάνεις, κανένας άλλος. Αφού συνήθισες το τακούνι, τι έπαθες? Τι είναι? Έλα, ζωή, μπορείς. Μην κάνεις έτσι. Λίγο το έχεις. Δηλαδή, μην είσαι έτσι πια, δηλαδή. Είναι ευαίσθητη. Όχι σαν και σένα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Πολύ γελιστερό, εντάξει, θεματικό γελιστερό με το ρούχο που έχω πάρει. Δεν ξέρω αν ταιριάζει και είναι και αυτό φανταχτερό και εκείνο φανταχτερό. Κινέζικα βασανιστήρια τα σνίκερ. Μη μου στεναχωριέσαι. Κάνε πως έχουν τα κούνια. Όχι, όχι, όχι κλάματα, όχι τέτοια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ήταν βαρύ το χτύπημα. Δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να περπατήσω να κάνω πασαρέλα. Και δεν μπορώ να συνδυάσω το ρούχο που πήρα με τέτοιο παπούτσι. Να πάρεις ψηλοτάκουνα. Εκτός θέματος. Κάνε την ανατροπή. Κειμένου να μας μείνει στα χέρια. Πρώτη φορά βλέπω γυναίκα να μην μπορεί να περπατήσει με σνίκερς και να μπορεί με τακούνια. Θαύμα. Δεν το έχω ξαναδεί. Αμ' εγώ. Δεν θα κάνω πασαρέλα θέλω. Αδοκίμασε να κάνει πασαρέλα. Δεν το ζω αυτό. Δεν έχω λόγια. Χριστός και Απόστολος. Κυρία Ζωή με έχει ταφήσει άφωνη. Τόση στεναχώρια για το sneakers, εύχομαι μόνο αυτή να είναι η στεναχώρια σας πραγματικά. Πώς θα το καταφέρω. Θα σηκωθείτε λίγο στις μύτες και θα περπατήσετε. Θα φανταστείτε ότι είναι τακούνι. Μην αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, καλώς πάμε. Θα δούμε. Φέρε τα άλλο τώρα, τι να βλέπουμε. Ορίστε το μαύρο. Αυτό είναι κομψό. Πάλι καλά. Δεν μπαίνει. Σου πάνε. Έλα. Πάμε έτσι. Ζωή μου τόσα χρόνια ψηλοτάκουνα, πώς να το περπατήσεις το flat. Έχεις δίκιο. Πείτε μου χρόνο. 29 λεπτά. Όχι. Σίγουρα πρόλαβες, δεν μπορεί. Ορκίζεσαι. Τι ψάχνεις. Γόβα. Ακούω γόβα. Ακούω γόβα. Και τι γόβα. Έγινε ανατροπή. Τι κάνουμε. Όχι γόβα, πέντρο, συγγνώμη. Μαύρο, φέρεις ένα μαύρο. Με ψηλό τακούνι. Αριστερά. Δεν κατεπαδώ και πολύ. Μαύρο είναι. Ζωή, το θέμα είναι κομψή με sneakers, όχι με πέδιλο. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Ναι. Το περίμενες? Καταλήξαμε σε τακούνι. Εντάξει, μην περιμένεις να έρθεις με αυτό το παπούτσι και να πάρεις βαθμολογία. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Α, από ό,τι βλέπω δεν τα φοράει ούτε σήμερα. Ζωή, μας την έκανε στην παγαποδιά. Έχει να πέσει μαχαίρι. Εγώ σε προειδοποίησα. Ας την αφήσω όμως να το χαρεί. Ωραίο παπούτσι, αλλά εκτός θέματος. Με sneakers δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Θα έπεφτε. Δεν χρειάζεται να πω ότι είσαι εκτός θέματος. Ένα ή δέκα. Στην κυρία Ζωή έβαλα ένα. Λυπάμαι πάρα πολύ που έβαλα αυτό το βαθμό. Ναι. Δεν άξιζε όμως να βάλω κάτι άλλο. Ήταν εντελώς εκτός θέματος. Δεν θα έπρεπε κανονικά να λάβει μέρος στο παιχνίδι για μένα αν είχε αυτό το σκοπό. Δηλαδή ήρθε με σκοπό, ας πούμε, να πάρει τα ρούχα καθαρά μόνο και να κάνει το γούστο της. Δεν νομίζω να είναι shopping star της εβδομάδας. Αποκλείεται. Yeah.